Κυρίες και κύριοι, συζητάμε για την τροποποίηση του καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των στόχων της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Δηλαδή, σε απλή μετάφραση, σημαίνει νέα προνόμια, νέες ασυλίες των εκπροσώπων των τουριστικών ομίλων των tour operators. Ασυλίες και προνόμια που αφορούν την ετεροδικία, την σφραγισμένη αλληλογραφία, την αναγνώριση στους εμπειρογνώμονες του οργανισμού που μπορεί να είναι και στελέχη και εκπρόσωποι τουριστικών μονοπωλίων, ασυλίες όπως αυτές του διπλωματικού σώματος και ούτω καθεξής. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ο μοναδικός οργανισμός στον ΟΗΕ που διαθέτει μέλη από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία συμμετέχουν στην δομή διακυβέρνησής του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, συμμετέχουν ως μέλη 158 κράτη, 6 συνεργαζόμενα μέλη και πάνω από 500 μέλη που εκπροσωπούν μονοπωλιακούς ομίλους του τουρισμού, tour operators, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα πολλά. Που σημαίνει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού δεν είναι μία παιδική χαρά, όπως πλέον και ο ίδιος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, διότι στηρίζουν σχεδιασμούς υπεριαλιστικών κέντρων ισχυρών μονοπωλιακών πολυεθνικών ομίλων. Ο προσανατολισμός λοιπόν που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι ακριβώς η πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας και η σημερινή φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, προγράμματα για την ενίσχυση της ρευστότητας έως επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και την ίδια στιγμή βαθιά εκμετάλλευση, φτώχεια, ανασφάλεια, αδιέξοδα, περιορισμούς, απαγορεύσεις, καταστολή για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, για τους εργαζόμενους στην εστίαση, αντί για μέτρα στήριξης των χιλιάδων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον χώρο του τουρισμού, που ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά θα μου πείτε πού τέτοιου είδους ευαισθησίες. Το αντίθετο. Ο λαός πνίγεται, καίγεται και η κυβέρνηση την ίδια στιγμή φέρνει νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας. Νομοσχέδιο κατά παραγγελία της μεγαλοεργοδοσίας από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για δουλειά ήλιο με ήλιο, 13 ώρες την ημέρα, με ευελιξία δίχως όρια, δουλειά τις Κυριακές, την απεργοσπασία, τις απολύσεις κατά βούληση από την εργοδοσία με το φερετζέ της δοκιμαστικής περίοδου. Τη στιγμή που συντελούνται απανωτά κατ' εξακολούθηση εγκλήματα σε βάρος του λαού μας, όπως φωνικές και καταστροφικές πλημμύρες, πυρκαγιές που κατέκαψαν τη χώρα, κατέστρεψαν σοδιές, απέραντες εκτάσεις, με ανυπολόγιστες καταστροφές και άφησε πίσω σπίτια ερείπια που αποτελούν πραγματικά εικόνα γροθιά στο στομάχι, νεκρούς συνανθρώπους μας. Η πρόσφατη δολοφονία του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια στιγμή εσείς μιλάτε για τουριστικά θαύματα στο όνομα της ανάπτυξης. Τουριστικά θαύματα, εισακατεμένες από την υπερεργασία καμαριέρες. Τα διαλυμένα μυοσκελετικά των σερβιτόρων με ατέλειωτα ωράρια ορθοστασίας, με τα εκατομμύρια πιάτα που βγάζουν οι μάγειροι καθημερινά. Όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να πείσουν ότι η ανάπτυξη φέρνει πρόοδο και ευημερία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα βαφτίζεται και απλά ατυχήματα. Απλά ατυχήματα, τα αμέτρητα περιστατικά των τελιβεράδων που έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάματο, των μαγείρων που καίγονται με τα λάδια στις κουζίνες, των καμαριέρων που τσακίζονται από την εντατικοποίηση, τους σερβιτόρους, δίτες, όπως ζήσαμε στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, για να βγάλουν το χρονιάτικο εισόδημα.
έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το παρελθόν οι επαγγελματικές ασθένειες που έχουν κόστος στην ικανότητα για εργασία, μέχρι και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να αποτελούν καμία ένδειξη προόδου σε ένα κλάδο μάλιστα που δεν έχει την ίδια επικινδυνότητα με αυτό της βιομηχανίας. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν να καταθέσουν και μια μαρτυρία για το πώς τους καλοκαιρινούς μήνες χάνεται κάθε όριο ανθρώπινης αντοχής. Τσαλαπατιέται κάθε έννοια αξιοπρέπειας και εκμετάλλευση χτυπάει, στην κυριολεξία χτυπάει κόκκινο σε έναν κλάδο που ακριβώς για αυτόν τον σκοπό έχει 14 και πλέον διαφορετικές σχέσεις εργασίας για να μπορεί η εργοδοσία να καλύπτει κάθε της ανάγκη. Μήπως δεν τα γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ? Δεν τα ξέρετε? Δεν βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του τουρισμού? Η απάντηση κάθε εργοδότη στις διαμαρτυρίες των εργαζομένων για τις απάνθρωπες συνθήκες δουλειάς, ξέρετε ποια είναι? Δεν αντέχεις, παρετήσε. Πρόστιμο 5.000 ευρώ. Αυτά είναι τα κίνητρα και καλές δουλειές που εξασφαλίζει η βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Αυτό δείχνει και το έσχος της ρήτρας που επιβάλλουν εργοδότες εργαζόμενους σε περίπτωση αποχώρησής τους από τη δουλειά. Προφανώς το κάνουν οι εργαζόμενοι όχι γιατί τρελάθηκαν, αλλά γιατί δεν αντέχουν άλλο την εξάντληση και το ξεζούμισμα από την εργοδοσία. Τα ρεπό, οι απλήρωτες υπερορίες κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι άγνωστη λέξη. Η εντατικοποίηση τσακίζει χιλιάδες εργαζόμενους. Και όλα αυτά ενώ οι αφίξεις, οι εισπράξεις και οι επενδύσεις έχουν απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Οι μισθοί για τους εργαζόμενους όμως είναι λίγο χαμηλότερα από ό,τι το 2011. Παρά το γεγονός ότι έγιναν υποχρεωτικές οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας στα ξενοδοχεία και στον επισυτισμό, αυτές δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στο 10% των επιχειρήσεων, ενώ οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, αν και ελάχιστοι, όταν γίνονται καταγράφουν πολύ σοβαρές παραβιάσεις. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να τα πείτε μάλλον, να πείτε αλήθειες, ότι η κυβέρνησή σας και διαχρονικά φυσικά όλες οι κυβερνήσεις, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑΣΟΚ, έχετε αναλάβει δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις που συνεχίζουν αυτό το έσχος με τους μισθούς ουσιαστικά παγωμένους για να παραμείνει ανταγωνιστικό και εξωστρεφές, όπως λέτε το προϊόν. Δεν το λέτε βέβαια μόνο εσείς, το λένε και οι διάφορες εκθέσεις και οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εργοδότες. Και κοφεύεται μπροστά σε προτάσεις των εργαζομένων, όπως η υποχρεωτική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων εργασίας για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας χώρου δουλειάς, για τήρηση του ωραρίου εργασίας και των ρεπό, για επιχειρησιακές και τοπικές συλλογικές συμβάσεις με 10% αύξηση του μισθού πάνω από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, με πενθήμερο, 8ωρο, 40ωρο. Για να εξασφαλιστεί ταμείο ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους εποχικούς, χωρίς προϋποθέσεις για όσο διαρκεί ανεργία. Για να επανέλθουν τα εφάπαξ στην 20ετία για τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Να καταργηθούν φόροι στο ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στα είδη πλατιές κατανάλωσης. Να μπει πλαφόν στα βασικά είδη, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Είναι επαναλαμβανόμενες προτάσεις των εργαζομένων, που δεν εισακούγονται όμως. Πίσω λοιπόν από την αβαρχίδα της ανάπτυξης, πίσω από τη βιτρίνα της απίστευτης χλιδής και αυτός ο θρίαμβος για τα ρεκόρ κερδών της εργοδοσίας, ξεπροβάλλει αυτή η σκληρή δουλειά που σας ανέλησα προηγουμένως, η άγρια εργασιακή εκμετάλλευση και εργοδοτική ασυδοσία. Ο ελέφαντας λοιπόν στο δωμάτιο της τουριστικής ανάπτυξης είναι το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους από τα μεγαθύρια που επενδύουν σε όλη την αλυσίδα του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στον τουρισμό, αλλά και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, έχουν δικαιώματα, έχουν ανάγκη να αμείβονται και να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να απολαμβάνουν φτηνές, ασφαλείς και ποιοτικές διακοπές. Και επειδή αυτή η ανάγκη για την πλειοψηφία του λαού μας δεν συναντιέται πουθενά με το κέρδος
των μεγαλοξενοδόχων, των tour operator, των εφοπλιστών, των τουριστικών πρακτόρων και άλλων θαυματοποιών του τουρισμού, ο οργανωμένος αγώνας και η διεκδίκηση είναι η μόνη απάντηση στην αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική. Και την απάντηση αυτή θα τη δώσουν οι εργαζόμενοι μαζικά την ερχόμενη Πέμπτη στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης και κόντρα στα όποια προπαγανδιστικά τερτύπια και πυροτεχνήματα για τις τριετίες. Καταλήγοντας, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζουμε τη σύμβαση, διότι οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που συζητάμε δεν αλλάζουν το χαρακτήρα και την πολιτική στον τομέα του τουρισμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και οι κυβερνήσεις σας μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Εμείς, οι ίδιοι εργαζόμενοι, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, καθώς επίσης και το δικαίωμα στην αναψυχή, στις διακοπές, στην ψυχαγωγία. Και αυτό γιατί το ΚΚΕ πάντα θεωρούσε και θεωρεί πολυτέλεια. Δεν θεωρεί πολυτέλεια τις άδειες και τις διακοπές των εργαζομένων, αλλά ανάγκη που σήμερα υπάρχουν όλοι οι όροι για να ικανοποιείται για όλους και για όλες. Ευχαριστώ.